Θυμίζω ότι το 1997 σε ηλικία 18 χρονών είχε τρέξει για την ελληνική ομάδα στα 400 απλά. Ο Πλάβκο λοιπόν με 48-88, ο Ιακωβάκης με 49-13 και ο Ναμάν Κεϊτά με 49-15 είναι και από πλευράς χρόνων αλλά και από πλευράς επιτυχιών στο παλμαρέ τους τα κορυφαία ονόματα και φυσικά οι διεκδικητές της νίκης. Αυτό το αγώνισμα που αναμένεται να είναι συναρπαστικό. Ο Πλάβκο φαίνεται ότι θέλει να ξεκινήσει αρκετά γρήγορα και ο Κεϊτά, ενώ είχαμε τον Ουκρανό να μένει αμέσως στο πρώτο εμπόδιο, έχασε το βηματισμό του, σταμάτησε. Συνεχίζουν λοιπόν οι 7. Ο Ιακωβάκης δεν έχει αφήσει τον Πλάβκο να τον πλησιάσει, αλλά ο Κεϊτά έχει καλύψει τον Βέλγο και τον Ντερεβιάγκιν, τον Ρώσο. Να δούμε τώρα πώς θα μπουν στην ευθεία. Ο 8ος διάδρομος βέβαια δεν επιτρέπει να παρακολουθείς πολύ καλά τους αθλητές. Ο Ιακωβάκης πλησιάζει στο 8ο εμπόδιο. Έχει περάσει καλά, είναι ο Κεϊτά δίπλα του, έχει ένα μικρό προβάδισμα. Ο Ιακωβάκης, ο Κεϊτά φαίνεται πάρα πολύ δυνατός. Ο Ρώσος, ο Ντερεβιάγκιν είναι τρίτος. Ο Πλάβκο είναι πίσω. Ο Ιακωβάκης όμως δεν χάνει, είναι πολύ μπροστά από όλους. Θα κερδίσει και θα κάνει 48-35 και δεν θα αφήσει κανένα να του αμφισβητήσει τα πρωτεία. Το είχε πει. Είχε πει ο Ιακωβάκης ότι περιμένετε, θα δείτε στην καλή κούρσα πόσο θα γράψει το χρονόμετρο. Και το χρονόμετρο γράφει 48-35, γράφει τον καλύτερο χρόνο φέτος στην Ευρώπη.